Πάμε και στον Χρήστο Τσιγουρίδη, ότι Χρήστο, αυτή η πληροφορία για παράταση της υποβολής του Ποθενέσχες προκάλεσε και νέα αντίδραση από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει? Ήταν πυροκροτητής για ένα νέο μέτωπο, Εύα, καθώς ο κύριος Κασελάκης και συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι από τη μια για τον εαυτό τους τα κυβερνητικά στελέχη και άλλοι όσοι του ασκούν κριτική κρατούν κλειστή την πλατφόρμα, καταφέροντας να διατηρήσουν στο σκοτάδι τα περιουσιακά του στοιχεία και τις μεταβολές αυτών τα τελευταία χρόνια, την ώρα που καλούν τον ίδιο να δηλώσει τα δικά του στοιχεία στην αρχική πλατφόρμα και συνεπώς να υποστηρίξουν αμέσως μετά ότι έδωσε τμήμα μόνο της περιουσίας του. Πρέπει να σας πω ότι ασκούν σφοδρή κριτική. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Κασελάκης μίλησε για το τέλος της ειδικής στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία ανάρτησή του ότι αφού διέσυραν, διαπόμπευσαν, έβαλαν τα πληρωμένα τους μηδιακά πιστόλια να δολοφονήσουν καθημερινά ό,τι πιο ιερό έχω, την τιμιότητά μου, τώρα ανακοινώνουν τρίμηνη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή του Ποθενέσχες. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να ανοίξει αμέσως την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να πάμε και οι δύο αύριο να καταθέσουμε το Ποθενέσχες μας για το 2023, γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα, εκείνος έχει, αναρωτιέται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή όλα τα όπλα έχουν πέσει πάνω στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει δηλώσει τα πάντα χωρίς να έχει, όπως λένε, διαχειριστεί τίποτα από δημόσιο χρήμα. Ενώ όσοι διαχειρίστηκαν σχεδόν τα πάντα από δημόσιο χρήμα δεν δηλώνουν τίποτα για το 2023. Τώρα, στο Σύνταγμα σε λίγη ώρα, εικάζει κανείς σε μία ώρα και κάτι από τώρα, αναμένεται να ξεκινήσει η κεντρική προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον κύριο Κασελάκη. Αρχίζουν να καταφθάνουν σιγά σιγά στελέχη και κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα θέματα ο κύριος Κασελάκης, αλλά κυρίως να αναφερθεί εκτενώς στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει το όραμα για μια καλύτερη ζωή τώρα, έτσι όπως περιγράφει με το κεντρικό σύνθημα. Το παρόν θα δώσει και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας. Ναι, έχει γίνει γνωστό ότι το παρόν θα δώσει και ο κύριος Τσίπρας, όπως και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.